Ποσειδώνα, ήμασταν εχθές μαζί. Κάποια στιγμή έρχεται και του λέω: έχει ανέβει η Ελλάδα. Του λέω: έχει μπει μέσα στη δεκάδα. Ανεβαίνει συνεχώς. Και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή στα προγνωστικά σου πηγαίνει. Έχω πέσει μέσα. Γιατί εγώ όταν είπα ότι θα πάει δεκάδα μίνιμουμ στη χειρότερη στο διαγωνισμό, ήταν τότε που γκρίνιαζε όλη η Ελλάδα. Σιγά σιγά όσοι το ακούνε δεύτερη τρίτη φορά το τραγούδι τώρα. Όχι όλη η Ελλάδα, μερικοί είχαμε γίνει. Ναι, ώρα παιδί μου είμαστε κάποιοι. Ήμασταν όμως μειοψηφία. Είμαστε το μικρό γαλλικό χωριό. Και ήταν και στα στοιχήματα τότε 16η. Βέβαια είχα πει ότι είχε ανέβει 16η και 14η από 18 που ήταν με το που άκουσαν το κομμάτι. Και δεν είναι μόνο ότι ανέβηκε στη δεκάδα, είναι ότι έχει και ανωδικές τάσεις. Έχει και άλλες ανωδικές τάσεις. Συνέχεια. Θα ανέβει σιγά θα ανέβει κι άλλο. Και θα δείτε τι θα γίνει το Μάιο όταν το δουν αυτό σε πρόβες 15 μέρες πριν. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ευχάριστα πράγματα. Κοίταξε, λοιπόν, σε πολύ καλά την Eurovision, δεν μπορεί να είναι το. Ξέρω πώς λειτουργούν τα στοιχήματα βασικά και τι τα επηρεάζει θετικά ή αρνητικά. Αν η το καλομήρα δούμε... τότε ήταν. Η καλομήρα, λοιπόν, άκουσε να δεις τι έχει γίνει. Έχω ζήσει και το καλό και το κακό με την καλομήρα. Όταν φύγαμε από εδώ ήταν φυσιολογικά τα πράγματα. Θα το πω. Τι έγινε. Καλέ, τι μας κρύβεις. Έχω μια παράλληλη επικοινωνία. Λοιπόν, όταν φύγαμε από εδώ ήταν νορμάλ τα πράγματα. Αλλά με το που πήγαμε εκεί και είδανε τις πρόβες πώς παρουσιάζει η καλομήρα το κομμάτι, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Το ίδιο θα γίνει και με τη ΣΑΤ. Το αντίθετο έγινε με την Ευρυδίκη. Και όταν πήγαμε εκεί, ήμασταν καλά στα προγνωστικά. Αλλά όταν είδαν τις πρόβες, δεν τους πολύ άρεσε ο τρόπος που το παρουσιάζαμε και αρχίσαμε να πέφτουμε. Λοιπόν, Ποσειδονάκο, μου πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αντώνη Καρατζίκο, τον πρώην πρόεδρο του ΟΓΑΕ, και τον Ανδρέα Καρακάση, δημοσιογράφο του eurovisionfan.com, που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντώνης, είμαστε... τα έχει ζήσει όλα αυτά που ανέφερα, τα έχει ζήσει όλα live ο Αντώνης. Όλα. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη αρχικά για το κομμάτι, πώς σας φάνηκε το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι, ο ήχος, η μουσική, το βίντεο κλιπ, όλο αυτό το πακέτο, το οποίο θα παρουσιάσουμε στον διαγωνισμό της Eurovision. Ποιος θα μιλήσει. Ας ξεκινήσουμε από τον Αντώνη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ όπως έχω ξαναπεί, το τραγούδι όταν το άκουσα την πρώτη φορά, σοκαρίστηκα λίγο αρνητικά. Mm. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω, δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτα. Από τη δεύτερη φορά και μετά κατάλαβα τι συμβαίνει, ίσως με βοηθάει και η δουλειά μου λίγο σαν DJ για να το καταλάβω αυτό, και είδα και το βίντεο κλιπ και ουσιαστικά διάβασα και το όραμα που υπήρχε πίσω από το βίντεο κλιπ και εκεί κατάλαβα ότι δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι ακούραστα βγήκε και αβασάνιστα και γράφτηκε για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Για πες μας λίγο την ιστορία, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί δεν γνωρίζουμε πολύ τη σκέψη πίσω από τη σύλληψη της ιδέας. Ουσιαστικά το βίντεο κλιπ, γιατί εκεί είναι όλο το statement του τραγουδιού, δείχνει την Ελλάδα έτσι όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ωραιοποιεί κάτι. Mm-hmm. Δεν βάζει τα πράγματα ακριβώς στην πραγματική τους διάσταση. Απόλυτα ρεαλιστικό, έτσι είναι. Ρεαλιστικό. Απόλυτα ρεαλιστικό. Δείχνει οτιδήποτε μπορεί ένας τουρίστας, ας πούμε, από την πλευρά ενός τουρίστα να τον γοητεύει στην Ελλάδα, από το Καλλιμάρμαρο στάδιο και τον Παρθενώνα μέχρι το σουβλάκι και τη φέτα. Αφού πραγματικά, αν μιλήσεις με ξένους, που εγώ έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, οι ξένοι για αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα όμως, Αντώνη, με όσους έχουμε έτσι συνομιλήσει, γιατί όλος ο κόσμος έχει την άποψή του για το τραγούδι και πολύ καλά κάνει, οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες και οι αντιδράσεις... Πολλοί κόσμος λέει αυτό που είπες εσύ στην αρχή, ότι στο πρώτο άκουσμα του τραγουδιού τους προκλήθηκε μια αρχική αμηχανία. Τι είναι αυτό, περίεργος ήχος, μπαίνει και πολύ λεπτά η Μαρίνα. Δηλαδή δεν είναι μέσα στα συνηθισμένα ακούσματα και τραγούδια που στέλναμε στην Eurovision. Μετά, τα περισσότερα σχόλια συγκεντρώνει το βίντεο κλιπ, που εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε λίγο ότι μας προσβάλλει η εικόνα αυτή για να ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά αν κάτσεις να το δεις λιγάκι ψύχρεμα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι background μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος και να σκέφτεται ότι, ας πούμε, αυτές οι εικόνες προσβάλλουν την Ελλάδα. Δηλαδή δεν έδειξε κάτι ακραίο, δεν έδειξε κάτι βίαιο. Ότι δεν είμαστε μόνο σουβλάκι, τουρίστα, σε πλάκα και. Αλλά είμαστε και αυτό, παιδιά. Ναι. Δηλαδή καθόμαστε και σκεφτόμαστε, Αντώνη μου, ότι δείχνουμε προς τα έξω μία άλλη εικόνα. Και αυτό είναι σύνηθες στους Έλληνες. Άλλο να δείχνουμε και άλλο να είμαστε. Και αυτό ακόμα είναι σχόλιο της Μαρίνας. Η μάζα των τουριστών είναι αυτό που βλέπει. Εγώ συμφωνώ. Ναι, μην βλέπουμε του τουρίστε οι οποίοι έρχονται να πάνε στα πολύ ακριβά καταλήματα ή να πάνε στα νησιά μα, τα οποία είναι τα πιο πλούσια και όλα αυτά.
Η μάζα των τουριστών που έρχονται απ' έξω. Ειδικά στην Αθήνα. Ακριβώς στην Αθήνα βλέπουν το σουβλάκι. Μουσικό βίντεο κλιπ, ναι, δεν είναι σποτάκι του ΕΟΤ για την διεθνή αγορά. Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις αυτό το feedback, την ανταπόκριση από το εξωτερικό, ότι οι ξένοι το βρίσκουν και πάρα πολύ ευχάριστο, ναι, και πάρα πολύ φαν. Και οι περισσότεροι από αυτό το βίντεο κλιπ που κάποιοι το κατηγορούν στην Ελλάδα λένε: αχ, τι ωραία, θέλω να πάω στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και στο YouTube. Αυτό γράφουν. Που λένε: θέλω να πάω στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, αλλά εγώ θέλω να πω και να προκαλέσω όλους αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα, ας μας παραθέσει κάποιος άλλος τι άλλο είναι η Ελλάδα. Έτσι. Εκτός από αυτά που βλέπουμε στο βίντεο κλιπ, γιατί και να θέλαμε να βάλουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή και να είναι. Είναι πολλά σε τρία η Ελλάδα. Δεν χωράνε όλα. Είναι πολλά η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ακόμα πιο πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά η Ελλάδα. Ας το δούμε στο επίπεδο, στο επίπεδο και στη διάσταση ενός φολκλωρικού, αν θέλουμε, βίντεο κλιπ. Αλλά είναι πολλά ακόμα. Δεν η Ελλάδα, μην περιοριστούμε σε αυτό το πράγμα. Αντώνη, ξέρεις ότι πολλές φορές συμμετείχαμε με τραγούδια που το βίντεο κλιπ έχει γίνει σε στούντιο όπως ένα κανονικό, νορμάλ, απλό βίντεο. Κλιπ. Δεν είναι απαραίτητο Σόνι και καλά να είναι τουριστικό. Ανδρέα, να έρθουμε και σε σένα. Πες μας λίγο την πρώτη αντίδραση του κόσμου που συναναστρέφεσαι. Τι σας είπανε για το τραγούδι. Ανεβαίνει και προχωράει πολύ, με πολλές ελπίδες. Μέσα μία εβδομάδα. Μέσα μία εβδομάδα. Πραγματικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω για το τραγούδι είναι ότι ουσιαστικά είναι Μαρίνα. Δηλαδή η Μαρίνα δεν ξέφυγε από αυτό που είναι. Μια καλλιτέχνηδα δυναμική, ξεχωριστή. Αυτό που κάνει, έκανε πάντα, ακόμα και τους στίχους να πάρετε έναν-έναν, είναι Μαρίνα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά ούτε το βίντεο κλιπ διαγωνίζεται στον διαγωνισμό, ούτε ουσιαστικά διαγωνίζεται η ίδια. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι είμαι ο εαυτός μου και αυτό θα εκπροσωπήσω. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να δείχνουμε, ότι είμαστε ο εαυτός μας. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Είναι όσο πολύ για τα στοιχήματα, ναι, είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο χτες το απόγευμα, καθώς η χώρα μας έφτασε σε. Στα ανταλλακτήρια να έχει ακόμα και 6 απόδοση. Μιλάμε για. Ακριβώς. Εκεί μιλάμε για 30. Τι σημαίνει αυτό, εξήγησε το μας λίγο. Όσο μικραίνουν τα στοιχήματα, η απόδοσή του σημαίνει ότι ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Είδαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι στη 10η θέση. Αυτά είναι πιο κοντά στο να είσαι νικητή. Αν βάλει ένα ευρώ, παίρνει 3. Είναι στη 10η θέση με αποδόσεις τύπου 20, 18, 19, 25. Όταν λοιπόν δύο πρακτορία δίνουν 6 και 5η θέση, σημαίνει ότι το πλασάρουν στην τριάδα και προς πρωτιά. Και να πούμε ότι υπάρχει στην Ελλάδα η αντίδραση. Αλλά ουσιαστικά τα ανταλλακτήρια δείχνουν μία τάση. Δηλαδή δείχνουν τι γίνεται στα στοιχήματα. Και επειδή αυτά τα ανταλλακτήρια ουσιαστικά είναι μόνο στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δείχνουν ότι στο εξωτερικό πιστεύουν στο τραγούδι. Και παίζουν τα λεφτά τους. Δεν λένε απλά γνώμη, παίζουν τα λεφτά τους. Ποντάρουν. Δεν είναι, λέω, το μακρύ ή το κοντό μου. Και δεν μιλάμε για τα λεφτά. Και δεν μένουν μόνο σε αυτά που ακούγονται στην Ελλάδα τα σχήματα. Υπάρχουν και οι άλλες οι απόψεις που είναι πολύ κοντά στους Eurofans. Τους ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς. Οι Eurofans και στην Ελλάδα το λατρεύουν το τραγούδι. Ακριβώς. Υπάρχει αντίδραση του. Έτσι. Υπάρχει μια εφαρμογή που είναι για τους fans, οι οποίοι ψηφίζουν ουσιαστικά το αγαπημένο τους τραγούδι. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι το Eurovision App. Εκεί είναι ψηφοφορία fans, δεν είναι στοιχήματα. Ναι, είναι καθαρά ψηφοφορία fans, δεν υπάρχει κάποιο στοίχημα. Αυτοί θα πάρουν τηλέφωνα εκείνη τη βραδιά να ψηφίσουν. Που ψηφίζουν τώρα στο chart, ας πούμε, και το έχουν top 5, ακριβώς, θα ψηφίσουν εκείνη τη νύχτα στο televoting. Μην ξεχνάμε ότι στους ημιτελικούς κιόλας δεν υπάρχουν πια επιτροπές. Οπότε μιλάμε για καθαρά στίχο κοινού και ουσιαστικά ο κόσμος θα το ψηφίσει. Δηλαδή, δεν νομίζω, ειδικά για τον ημιτελικό δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή δεν έχει γίνει λοιπόν κάποιο περιστατικό για να ανέβουμε στα στοιχήματα, γιατί συνήθως στα στοιχήματα μια πολύ απότομη άνοδος έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, μπορεί. Μπράβο. Να υπάρχει μια καινούργια εκτέλεση του τραγουδιού και όλα αυτά. Να έχουν λοιπόν δει κάποιο έβριμα από την παρουσίαση της τελικής βραδιάς, που εγώ πιστεύω αυτό ναι, θα είναι μεγάλο. Λοιπόν, εκεί, η άνοδος μας έχει να κάνει ακριβώς με όλο αυτό το virality το οποίο έχει το βίντεο κλιπ στο ίντερνετ και στο TikTok. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει το τραγούδι εκεί. Α, μπράβο. Γιατί μετά έρχονται και άλλα πράγματα. Έχονται ρημίξεις. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Μέχρι τις πρόβες, εγώ πιστεύω. Εκεί, εκεί θα γίνει εκτόξευση. Αν εκεί το έχει παρουσιάσει σωστά ο Φωκάς. Εκτόξευση πραγματικά, έτσι. Γιατί αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μου για αυτό που στείνεται. Μπράβο. Πες μας κάτι, δώσε μας λίγο τυράκι. Λοιπόν, παιδιά, είναι εφτασφράγιστο μυστικό. Ναι, ναι, αλλά έχει πληροφορίες δηλαδή, όμως. Μιλάω με ανθρώπους που είναι από το περιβάλλον του Φωκά του Ευαγγελινού, ας πούμε, αυτό σας λέω μόνο. Δεν ξέρουν ούτε εκείνοι τι ακριβώς γίνεται. Οι πρόβες είναι ερμητικά κλειστές.
δεν επιτρέπουν σε κανένα να μπει να τις παρακολουθήσει. Σας το λέω εγώ που έχω παρακολουθήσει. Υπάρχει συγκεκριμένο έβριμα που πρόβες δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στη αυτό σκηνή τη Eurovision. Γνωρίζω για ένα συγκεκριμένο έβριμα. Ξέρεις ποιο είναι το έβριμα Κελινού, και να το ήξερα δεν θα το έλεγα. Αλλά υπάρχει ένα έβριμα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Το οποίο, συγγνώμη. Μια ιδέα, μια σύλληψη. Το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Μαρίνα, θα κάθεται πάνω, θα φαίνεται στη σκηνή, θα μπει μετά. Κάτι παγίδα τέτοιο. Είναι μια ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού, σας λέω, που είναι πάρα πολύ πρωτότυπη και θα. Μου είπαν αυτό που, ότι θα γίνει κάτι στο στάδιο που δεν έχει ξαναγίνει. Έχει ακουστεί. Έχει ένα μικρό σεισμό. Στα αυτιά μου ότι έχει να κάνει με το χορευτικό όχι τόσο τη Μαρίνα, όσο αυτών που θα την πλαισιώνουν. Πάντως ήθελε ήδη να κάνει κάποια πολύ προχωρημένα πράγματα. Αντώνη, επιβεβαιώνεις την πληροφορία του Δημήτρη, γιατί σε είδα κουλήσει το κεφάλι σου καταφατικά. Επιβεβαιώνω και θα επίσης να πω για το χορευτικό, ότι είναι ένα χορευτικό το οποίο βλέπουμε σε πανάκριβες περιοδίες πολύ μεγάλων καλλιτεχνών στο εξωτερικό. Δηλαδή, η πληροφορία μου είναι ότι αυτό που θα γίνει επί σκηνής δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και να πούμε ότι επιτρέπεται μέχρι 5 άτομα, έτσι, ο ερμηνευτής και άλλα 5 άτομα. Έτσι δεν είναι ναι, το μάξιμο. Θα είναι νομίζω 4 και πρέπει να είναι και κάποιο στα φωνητικά. Υποψιάζομαι τώρα πια μπορεί να είναι και γραμμένα τα φωνητικά. Δεν χρειάζεται για τα φωνητικά πια, Αντώνη, γιατί είναι, επιτρέπεται πια να είναι ηχογραφημένα playback μαζί με την ορχήστρα. Μπορεί όμως να υπάρχει και κάποιο. Σωστά. Το production του κομματιού βέβαια έχει πολλά προηχογραφημένα φωνητικά, αλλά εγώ υποψιάζομαι ότι κάτι θα γίνει με ζάρι, θα παίξει πολύ με το ζάρι. Μπορεί να δούμε καμιά ένα είδος ολογράμματος του ζαριού, κάτι θα παίξει τέτοιο. Ναι, γιατί έχουμε και τα 3D γραφικά πλέον, ναι, παιδιά, που μπορούν να δώσουν. Και το ζάρι, σε μια έτσι αφηρημένη σκέψη, μπορείς να το δεις μέσα σε ένα τάβλι, το τάβλι το παίζει στην Ελλάδα καλοκαίρι. Τέλειο. Μπορείς να κάνεις μια μεταφορά έτσι. Προβολή στη σκηνή, κάτω στο πάτωμα. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή φαντάζομαι έχεις παρευρεθεί σε πολλούς τελικούς της Eurovision. Θέλω να μου πεις και τους έχεις δει και τους έχεις νιώσει έτσι διαφορετικά. Θέλω να μου πεις από το άκουσμα του κομματιού, από την έντασή του, τον παλμό του, τη δυναμική που έχουμε ακούσει ότι έχει μουσικά και φωνητικά με τη φωνή της Μαρίνας. Πιστεύεις ότι είναι το κομμάτι που θα ξεσηκώσει το στάδιο? Κοιτάξτε, ομολογουμένως και με δική μου προσωπική άποψη πάντα, ναι, ο φετινός διαγωνισμός είναι κάπως αδύναμος. Mm-hmm. Δεν έχουμε το κλασικό φαβορί όπως είχαμε πέρυσι με τη Λωρίν και τη Φιλανδία βέβαια που ακολουθούσε. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή τα στοιχήματα προηγείται η Κροατία με την Ουκρανία, με ένα παρόμοιο κομμάτι της Κροατίας με αυτό της Φιλανδίας. Έτσι, πολύ ρευστά. Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορί από τους φανς και φαίνεται αυτό και στις ψηφοφορίες τους και στα reaction videos και σε πολλά άλλα μπορούμε να δούμε. Θυμάστε ποια χρονιά ήταν έτσι, η ρευστή κατάσταση και όχι ιδιαίτερα καλά τραγούδια, εγώ θυμάμαι. Yeah. Το 2005 που κερδίσαμε. Με την Έλενα. Ακριβώς και άλλες χρονιές ουσιαστικά που ήταν αρκετά δυναμές όπως το 2011 στο Düsseldorf. Ναι, είχαμε πάρα πολλές χρονιές που δεν ξέραμε το ξεκάθαρο φαβορί. Βοηθητικό. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε όλοι, είπαμε ότι η σκηνική εμφάνιση εκτοξεύει ένα κομμάτι. Μπράβο. Και θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ετοιμάζει ο Φωκάτ. Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω η άψογη δουλειά φέτος και νομίζω πως αξίζουν συγχαρητήρια μετά το περσινό φιάσκο. Η δουλειά που κάνει η ΕΡΤ φέτος είναι άκρως επαγγελματική. Τι έχει αλλάξει ακόμα, δηλαδή, Ανδρέα? Θέλω να μας κάνεις έτσι, να μας εξηγήσεις. Νομίζω πως έχει αλλάξει περισσότερο η νοοτροπία. Δηλαδή το ότι έγινε μια ολική επαναφορά. Να σας πω από το πιο μικρό. Ακόμα και χθες ανακοίνωσε το δελτίο τύπου της ΕΡΤ ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια και αεροπορικά εισιτήρια για δύο ειδικερούς. Ακόμα και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχεις δίκιο. Σωστά. Επικοινωνιακά, δείχνει πως πιστεύει την αποστολή. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σωστό πρόσωπο. Δεν το έχει ξαναδείξει νομίζω ποτέ αυτό, ούτε επί της εποχής της Καλομήρας, ακόμα και στις χρυσές εποχές. Και παιδιά, πιστεύω θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η παρουσία της Μαρίνας όταν θα φτάσει τελικά στην. Και μόνο πριν μερικές μέρες πριν 15 το διαγωνισμό, πώς θα επικοινωνήσει με τον κόσμο στις συνεντεύξεις που θα δώσει, συνεντεύξεις τύπου, τις μεγάλο δημόσιες πράγμα, σχέσεις μεγάλο που θα κάνουν, το επικοινωνιακό της χάρισμα. Είναι και μια εταιρεία το πίσω, η οποία εταιρεία δεν αφήνει τα πράγματα να είναι στην τύχη τους. Είναι πάρα πολύ involved στην όλη εξέλιξη της Eurovision, να το πούμε και αυτό. Παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
Κατηγόρησαν πολύ τη Μαρίνα ότι ασχολείται πολύ με τα social, δεν ασχολείται με τις πρόβες τόσο. Ζούμε στην εποχή των social. Ακριβώς. Πρέπει να προωθείς τα social σου. Είναι αναγκαστικό και επιτακτικό να προωθείς τα social της. Ακριβώς. Επίσης, σε αυτό που λες, μόνο κακοπροαίρετο, από κακοπροαίρετο άνθρωπο θα μπορούσα να το ακούσω αυτό το πράγμα. Αν δεν έχουμε λίγους. Κάτι να ασχοληθείς. Γιατί είναι μια καλλιτέχνη, γιατί... παιδιά, που ξέρει, έχει μια φωνάρα. Τα όργανα που παίζει, τη μουσική παιδεία την οποία διαθέτει, είναι ζηλευτή για οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Και σαν παραγωγός είναι εξαιρετική. Και παιδιά, σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε και την ευκαιρία με το κατάλληλο δυναμικό που το έχουμε. Είμαστε σε μια χώρα που όταν κάνει Eurovision είναι υπερθέαμα. Η Σουηδία δηλαδή πάντα δίνει όλα και τεχνικά. Και μας αγαπάνε και οι Σουηδοί. Είναι μεγαλύτεροι γνώστες. Αλλά και η ιδέα του Θάκη Φωκάς θα μπορεί να γίνει τεχνικά με άλλο τρόπο. Γιατί κατά καιρούς στο παρελθόν είχε ιδέες ο Φωκάς, μου το έχει πει προσωπικά, που δεν μπορούσε να τις πραγματοποιήσει. Βέβαια. Έτσι δεν είχε πάει καλά η Ντέμι, γιατί είχε δύο ιδέες στο μυαλό του, οι οποίες τελικά δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Μια ερώτηση προς τον Αντρέα και τον Αντώνη, μια ερώτηση και στους δύο. Αν φοβάστε τις επιτροπές. Δεν μπορούσε το Κίεβο η Ουκρανική τηλεόραση να τα στηρίξει. Μπράβο. Βέβαια μιλάμε για σουηδική παραγωγή. Ήταν στο Κίεβο, ναι. Καμία σχέση. Και οικονομικά είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν το συζητάμε. Είναι άλλα τα εχόδια που σου παρέχουν. Έτσι, το Κίεβο δεν ήξερε. Ολυμπιακούς αγώνες που υπάρχουν τα τμήματα έτοιμα, ήδη δομημένα. Το Κίεβο είχε μέχρι και ένα στάδιο που είχε γίνει θέμα, αν ήταν γερό ή όχι, αν θυμάστε. Όχι, είχα πάει Κίεβο όντως και δεν ήταν. Ερώτηση και στους δυο σας. Αν φοβάστε, επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος θα το ψηφίσει. Θα πάρα πολύ το ζάρι, θα αρέσει πάρα πολύ, θα ασκήσει το televoting. Αν φοβάστε και οι δύο τις επιτροπές τη βραδιά του τελικού, πώς θα το πάρουν. Πού ψηφίζουν κατά το ίμιση. Θα μιλήσω εγώ προσωπικά. Δεν νομίζω ότι τις φοβάμαι, γιατί αν είδαμε και πέρυσι το Unicorn του Ισραήλ, το οποίο ήταν ένα χαρακτηριστικά pop κομμάτι χορευτικό, έσκησε στις επιτροπές. Ήταν μέσα στην τριάδα των επιτροπών. Σωστά. Μα και οι επιτροπές τεχνικά τα κοιτάνε όλα, παιδιά. Τεχνικά το κομμάτι είναι άρτιο. Σίγουρα. Ενορχιστρωτικά, σίγουρα. Παραγωγικά, είναι μια δουλειά πάρα πολύ προσεγμένη. Μα γι' αυτό μιλάμε για απλά ένα σόου. Είναι ένα σόου, ξεκάθαρα. Δεν διαγωνίζεται η μουσική, δεν είναι ραδιοφωνικό σόου. Αν ήταν ραδιοφωνικό σόου, σίγουρα θα σκίζαμε. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Εγώ να πω ότι από τότε που οι επιτροπές ψήφισαν το Doom Tech Tech πολύ ψηλά. Doom Tech Tech δεν φοβάμαι καθόλου. Τουρκία, Τουρκία. Τις επιτροπές. Αχ, βάλτε το Βαγγέλη. Φανταστικό. 2009. 2009, υπέροχο. Εντάξει, μεγάλο χείο. 2009. Ότι από τότε ξέρω πολύ καλά ότι δεν ξέρεις πώς θα είναι η σύνθεση των επιτροπών. Δεν ξέρεις αν θα έχουν. Ναι, τι κόσμο θα έχουν, οπότε και έχουν ευνοήσει και δυναμικά κομμάτια. Για βάλε λίγο, πως ήθελα να κάνεις ακούσουμε, για βάλε το λίγο. Το Doom Tech Tech. Να το, να το, να το, καλέ. Είχα τη σε. Το θυμάμαι, παιδιά, σαν να... Πολύ μικρή, γι' αυτό στην Ελλάδα έπαιζε πάρα πολύ. Μετά την Eurovision είχε παίξει. Να το λέω και στα ακούσματά μας, να ρωτήσω κάτι. Η Επιτροπή στην Ελλάδα πότε θα συσταθεί? Η Ελληνική Επιτροπή που θα ψηφίσει εκείνη για τα... Η Επιτροπή συνήθως ανακοινώνεται... Έχουμε ζήσει να ανακοινώνεται και τη βραδιά του διαγωνισμού. Των ημιτελικών, δηλαδή, νομίζω. Συνήθως... Τη βραδιά των ημιτελικών, έτσι. Όχι, όχι, των ημιτελικών. Α, μόνο το Σάββατο. Α, μόνο το Σάββατο, οκ. Okay. Το Σάββατο. Ανακοινώνεται ουσιαστικά 2 ώρες πριν το show, πάντα. Ναι, απλά συνήθως γινόταν και μία εβδομάδα πριν, ναι. Αλλά επειδή φοβούνται μήπως η ανακοίνωση των μελών μπορεί να επιφέρει, ας πούμε, κάποια επικοινωνία. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό, Αντώνη, με διαρροές που είχε γίνει χαμός. Το έχουμε ζήσει αυτό. Γιατί δεν έχουμε ζήσει. Συνδέουν για λόγους ασφαλείας οι επιτροπές Τρίτη και Πέμπτη. Αν δεν λειτουργεί το televoting, να πάει η βαθμολογία της επιτροπής. Βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς οθόνη και βλέπετε στη μέση. Παίζει ουσιαστικά, παίζουν τα γραφικά αυτά. Είναι ένα γραφικό Σουηδιάδα. Από το στάδιο το μέσα στάδιο. Που θα φιλοξενήσει τον τελικό της Eurovision. 3D γραφικά, πολύ εντυπωσιακά, πανάκριβα. Ελένη, για τη Σουηδία Eurovision είναι εθνική υπόθεση. Για τη Σουηδία είναι το πιο αγαπημένο σόου. Κάνουν ένα σόου μεγαλύτερο από την Eurovision για να βγάλουν το τραγούδι που θα τους εκπροσωπήσει. Το μέλλον του φεστιβάλ. Πέντε βραδιές. Να πούμε ότι η τηλεοπτική μετάδοση πρώτη στην Ευρώπη τα δείξανε στο Just the Two of Us. Τα 3D γραφικά της τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό θέατρο. Όχι θέατρο, είναι μάλλον στάδιο. Ένα στάδιο, πολύ εντυπωσιακό στάδιο. Οι Σουηδοί έχουν δώσει και ένα πολύ δυνατό στοίχημα φέτος να κάνουν κάτι διαφορετικό.
Θέλανε πολλά να αλλάξουν, αλλάξανε ήδη πολλά. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι για φέτος μετά το 2010 και το 2011 η ψηφοφορία στο μεγάλο τελικό θα ξεκινήσει μετά το πρώτο τραγούδι, δηλαδή ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίσει για περίπου 2 ώρες. Καλύτερα, ναι, γιατί οι Σουηδοί βγαίνουν πρώτοι φέτος, ναι, γι' αυτό δεν τους άρεσε έχει πολύ. Λίγο θέμα. Γιατί μπορούν να τα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν πρώτοι εκείνοι, θα ξεκινήσουν οι κίνηση στη σειρά διαγωνιστική και ξεκινάνε τυχαίως και πρώτοι. Δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά δημιουργούνται ερωτήματα. Ήταν προγνωσμένο, παιδιά. Αλλά γινόταν έτσι κι αλλιώς. Έστειχε, τους έκατσε. Και στην κλήρωση βγήκε πρώτη Σουηδία, έτσι. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό φέτος. Πρώτη φορά, νομίζω, θα δούμε και τις Big Five μαζί με τη διοργανώτρια Σουηδία να εμφανίζονται και στους ημιτελικούς. Γιατί μέχρι και πέρσι, όλα αυτά τα χρόνια, του βλέπουμε τις Big Five μόνο στο τελικό. Αλλά τώρα ισχυροποιεί τη θέση τους, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές χώρες από τις Big Five, κυρίως στην Αγγλία, νομίζω. Η Αγγλία την πατάει. Έχουν κερδίσει. Καταποντίζονται. Έχει φτάσει και τελευταία θέση που δεν είναι κερδίσει. Δεν του αρέσει. Έχουν κερδίσει και η Ιταλία, έχει κερδίσει. Θυμίσου και την Αγγλία πέρσι, πρόπερσι με τον. Δεύτερος. Δεν θυμάμαι από το όνομά του τώρα. Το θέμα του Ισραήλ. Έχει λυθεί το θέμα του Ισραήλ που υπήρχε ένα θέμα με τους στίχους. Υπήρχε κάποιο υπονοούμενο ότι είχαν υπονοούμενα πολιτικά για τον πόλεμο. Όχι, υπονοούμενο ξεκάθαρα ήταν. Ναι. Ξεκάθαρα. Άλλαξαν. Δεν είναι ότι λύθηκε το θέμα. Είναι ότι ουσιαστικά απλά αλλάξαν ένα τίτλο. Δηλαδή, το November Rain, το October Rain, συγγνώμη, έγινε Hurricane. Ακόμα και η κατάληξη του τίτλου είναι ίδια. Ναι. Δηλαδή, δεν άλλαξε κάτι. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις είναι πολλές. Αυτό που όλοι οι fans λένε είναι ότι θα ψηφιστεί από πολύ εβραϊκό, από την εβραϊκή διασπορά ουσιαστικά σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς μην ξεχνάμε ότι από πέρυσι μπορεί να ψηφίσει όλος ο κόσμος στη Eurovision. Έτσι είναι. Είναι το πολύ σημαντικό. Χορευτικό είναι, απλά έτσι ξεκινάει. Ωραίο είναι πια. Είναι χορευτικό. Μετά γίνεται χορευτικό. Δεν ακούς λίγο. Μ' αρέσει εμένα. Με αλλάζει μετά, δεν γίνεται. Μετά γίνεται. Αυτό ας πούμε είναι φυσιολογικό τραγούδι. Δεν σε παράξει κανένα, δεν καταλαβαίνεις. Δεν πάμε κανένα φωνή, δεν κάνουμε καλά. Όμως, δεν κοίτα, τους αφορά πάρα πολύ η Eurovision στο Ισραήλ. Είναι... Τα έχουν κερδίσει προς πολύ φαντές. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ μιας άποψης. Όταν αποφασίζει μια χώρα να στείλει μια αποστολή και να συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό, πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αν όχι να διεκδικεί την πρωτιά, τουλάχιστον να κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία που να εκπροσωπήσει τη χώρα, τα ακούσματα, τα χρώματα, τους ήχους, επαρκώς. Δηλαδή, αν είναι να πας όπως πέρσι που πήγαμε και γελούσε ο κόσμος όλος, καλύτερα μην πας. Βέβαια, πρόπερσι πήγαμε μια χαρά, να πούμε έτσι, και με την Αμάντα Τένφιλντ και με τη Στεφανία. Αυτό που πολλοί κατηγορούν την EBU, οι fans κυρίως, είναι ότι δεν υπάρχει μεροληπτία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διώχνουμε τη Ρωσία από έναν διαγωνισμό, αλλά το Ισραήλ να μένει. Έχει αυτό δίκιο. Είναι το μεγάλο ο θέμα. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Που... Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πόλεμος, η αιτία πρέπει που είναι εκτός η Ρωσία, για τον ίδιο λόγο έπρεπε και το Ισραήλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως και τη Λευκορωσία, έτσι, η οποία μπήκε σε ένα σακούλι χωρών, η οποία κατηγορείται για ουσιαστικά να είναι κοντά στη Ρωσία. Ναι, δεν ήταν τυχαίο. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο και ένα σταθμό. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.